στις μαθήτριες της ανήλικης, μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου, είχαν προχωρήσει σε εκφοβισμό, εξυβριστικές και απειλητικές συμπεριφορές και την ανάγκασαν σε αυτή την κατάσταση. Μία έφηβη μαθήτρια γυμνασίου στα Χανιά οδηγήθηκε ένα βήμα πριν την αυτοχειρία υπό την πίεση που της ασκούσαν ανήλικα κορίτσια τα οποία συστηματικά την εκφόβιζαν μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση έφτασε στο Γραφείο Ενηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας τον περασμένο Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά από καταγγελία. Cyberbullying σε μαθήτρια γυμνασίου της περιοχής μας, η οποία μάλιστα την οδήγησε σε μια οδυνηρή κατάσταση και αναγκάστηκε να προβεί σε αυτοτραυματισμό και εκδήλωσε ακόμη και πρόθεση αυτοκτονίας σε μαθήτριά της. Η ανήλικη ήρθε αντιμέτωπη με τη σκληρή πλευρά του διαδικτύου πριν ακόμη αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο. Φέρεται να υπέμενε για καιρό την απαξιωτική συμπεριφορά συμμαθητριών της που την εξύβριζαν και την απειλούσαν διαδικτυακά σε μια ηλικιακή περίοδο θεωρητικά ανέμελη και ξένιαστη. Υπήρξε αναφορά από συμμαθήτριά της, στην οποία το ανήλικο θύμα εκμυστηρεύθηκε την δύσκολη κατάσταση την οποία βίωνε. Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε τις ρίζες της στο δημοτικό σχολείο τα προηγούμενα χρόνια και αυτή η κατάσταση εξακολουθούσε να τη συνοδεύει και στο γυμνάσιο. Δεν είναι δυστυχώς η μοναδική υπόθεση που κλήθηκε να χειριστεί το Γραφείο Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων. Οι περιπτώσεις που χειριζόμαστε στο γραφείο μας και έχουν να κάνουν με παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων εστιάζονται πλέον στο χώρο του διαδικτύου. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας δείχνουν πως παιδιά και έφηβοι είναι απροστάτευτοι στις παγίδες του διαδικτύου. Και εστιάζεται το πρόβλημα ότι πάβουν να είναι λειτουργικά στην καθημερινότητά τους, απομονώνονται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές, σε συμπεριφορές υψηλής εξάρτησης και να επακολουθήσουν ψυχικές παθήσεις σε πολύ ακραία περιστατικά. Έρευνα που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε δείγμα 13.000 μαθητών ηλικίας από 12 έως 18 ετών κατέγραψε ανησυχητικά στοιχεία. Το 70% των παιδιών κάνει χρήση κοινωνικών δικτύων σε μη επιτρεπτή ηλικία. Ο ένας στους 10 μαθητές δημοτικού, το 12%, αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου, το ποσοστό διπλασιάζεται φτάνοντας το 24%. Ένας στους 3 μαθητές γυμνασίου και λυκείου, το 33% και το 18% των μαθητών του δημοτικού έχουν υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση μέσω κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, πολλά παιδιά από φόβο ή ντροπή δεν ενημερώνουν τους γονείς τους αν τους συμβεί κάτι άσχημο στο διαδίκτυο, συνθήκη που τα καθιστά ευάλωτα σε κινδύνους.